Εσύ, κορίτσι μου, είσαι έτοιμη να καταρρύψεις το μύθο. Το ποιο μύθο? Το μύθο που λέει ότι οι όμορφες δεν έχουν χιούμορ. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία. Με τον Αντρέα, τον Γεωργίου, με τη Βάνα, τη Δημητρίου, με τον Κούλη, τον Νικολάου, με όλα τους συντελεστές τέλος πάντων της σειράς. Με υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά. Ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου, γιατί φαντάζομαι ότι έχεις καταλάβει ότι μου αρέσεις. Κάνω τον Αντώνη Ραζή, έναν έμπορο υφασμάτων, ο οποίος είναι παλιός γνώρισμος της γνωστός της Μαράγδας. Και μπαίνω να αναστατώσω λίγο τη σχέση της με τον Σίμω, με τον Απόστολο τον Κλέτσο δηλαδή. Θέλω να μου πεις, αν θα χωρίσεις τελικά, θα καταφέρεις να χωρίσεις τον Σίμω της Μαράγδα? Να μην τα αφήσουμε λίγο να υπάρχει ένα μυστήριο. Δεν πρόκειται να σου το πω αυτό. Αν θα τα καταφέρω ή δεν θα τα καταφέρω, πάντως θα γίνει μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ του χαρακτήρα μου και του Σίμου. Υπόψη, το μενού απόψε έχει και σαμπάνια. Βλέπουμε τη μικρή και στο Instagram και αυτά. Της έχεις μεγαλύτερη αδυναμία? Όχι, όχι. Και τα δύο είναι... Τα παιδιά είναι, ο ένας είναι ο δείκτης του δεξιού χεριού, ο άλλος είναι ο δείκτης του αριστερού χεριού. Δεν μπορεί να αγαπήσεις κάποιο παιδί παραπάνω, ούτε να έχεις αδυναμία σε κάποιο παιδί παραπάνω. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι παντρεμένος με έναν ηθοποιό? Εντάξει, εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να συμπορευόμαστε και νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερος δύσκολο για μας. Δεν έχουμε αφήσει τη δουλειά να μας φτύρει. Ίσα-ίσα μπορώ να σου πω ότι η δουλειά σε πολλά σημεία μας ενώνει κιόλας. Καραντίνα που τώρα κάποιες φορές κάνει, ξέρεις, και στα ζευγάρια φέρνει πολλές φορές τα αντίθετα αποτελέσματα. Δεν φέρει καθόλου? Όχι, όχι. Ό,τι ένταση υπήρχε πριν υπήρξε και κατά τη διάρκεια της, καραντίνας με τη Θάλια. Είμαστε πολύ πέρα από σύντροφοι. Είναι η καλύτερη μου φίλη, ο καλύτερος της φίλος. Δηλαδή χαιρόμαστε να περνάμε χρόνο μαζί. Το θέατρο πλέον είναι μόνο διαδικτυακά και πολλοί συναδελφοί σου ανεβάζουν παραστάσεις μέσα από το διαδίκτυο. Κοίταξε, το έχω κάνει και εγώ με την παράσταση ο Τζόνι Πυρετόπουλο του. Ναι, δεν είναι θέατρο, είναι κάτι άλλο, είναι ένα άλλο είδος. Αλλά από εκεί και έπειτα, επειδή βιώνουμε όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε και εμείς οι καλλιτέχνες έχουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε την προσπάθειά μας, τη δουλειά μας. Βλέπουμε πάρα πολλές φορές διάφορους συνάδελφούς σου οι οποίοι παρουσιάζουν εκπομπές, δηλαδή ηθοποιούς που κάνουν παρουσίαση. Θα σε ενδιαφέρει σε ένα κάτι τέτοιο? Δεν νομίζω ότι έχω την ικανότητα να το κάνω. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω συναδέλφους άξιους και το κάνουν και το κάνουν και πάρα πολύ καλά. Εγώ νομίζω ότι δεν έχω το ταλέντο να το κάνω αυτό.